Καλημέρα σας. Οι εθνοφύλακες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ενεργού στρατού. Προστατεύουν τα σύνορά μας καθώς και ευαίσθητες ακριτικές περιοχές όπως τον Ομοροδόπης. Οι άνδρες του τάγματος Εθνοφυλακής Κομωτινής εκπαιδεύονται διαρκώς. Παράλληλα, στελεχώνουν φυλάκια, ενισχύοντας το προσωπικό μονάδων του στρατού Ξηράς στην ευρύτερη περιοχή. Βρεθήκαμε στο φυλάκιο Νυμφέας και καταγράψαμε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την εκπαίδευσή τους. Το εποχούμενο περίπολο με προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνοφυλακή φτάνει σε μια απομακρυσμένη περιοχή στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ένα τεθωρακισμένο τύπου VBL, μαχήματα μεταφέρουν την πάνοπλη δημιουργία εθνοφυλάκων, η οποία έχει κληθεί να ελέγξει μια ύποπτη δραστηριότητα. Αμέσως μόλις φτάσει στο σημείο, οι εθνοφύλακες εξέρχονται από τα οχήματα και αναπτύσσονται με τις απαραίτητες προφυλάξεις υπό την κάλυψη βαρέων πολυβόλων. Σημειώνεται επαφή με εχθρική απειλή και η περίπολος των εθνοφυλάκων αντιδρά, ανταποδίδοντας τα πυρά. Κίνηση! Άμεσα ξεκινάει μια αντεπιθετική ενέργεια με άλματα ημιομάδων, οι οποίες προωθούνται διαδοχικά παρέχοντας διαρκώς πυρά καλύψεως. Η όλη ενέργεια διεξάγεται υπό την διαρκή κάλυψη ελεύθερου σκοπευτή, ο οποίος κινήθηκε σιωπηλά μαζί με τον παρατηρητή του σε υπερυψωμένη θέση βολής για να εξουδετερώσει όποια απειλή εμφανιστεί. Τα όσα παρακολουθούμε αποτελούν ένα από τα σενάρια εκπαίδευσης που πραγματοποιούν οι εθνοφύλακες που υπηρετούν στο Τάγμα Εθνοφυλακής Κομωτινής Νόμου Ροδόπης. Το κάνουν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια και ευλογία που είμαστε γεροί και μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά μας, τον τόπο μας και γενικότερα στην πατρίδα μας. Οι εθνοφύλακες με ιδιαίτερα υψηλό ηθικό βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του τακτικού στρατού, αφού αποτελούν ενεργό τμήμα του, αναλαμβάνοντας την επιτήρηση ευαίσθητων τομέων. Με τις οδηγίες του κυρίου Αρχηγού και του κυρίου Δέλτα Σώματος Στρατού, εφαρμόζουμε πλέον τις επανδρώσεις των περιοδικών φυλακίων. Δηλαδή, ένα τμήμα από τα τάγματα εθνοφυλακής, με τα ανάλογα οχήματα και με συνοδεία πάντοτε μονίμου προσωπικού της εθνοφυλακής, μεταβαίνουν στον χώρο του φυλακίου. Οι εκπαιδεύσεις είναι συνεχείς, με έμφαση σε όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης τακτικών μονάδων, με βολές, περιπολίες, θεωρητικές εκπαιδεύσεις, μηχανοδήγηση οχημάτων, ακόμη και βολές εξομοιωτές βολής. Οι εθνοφύλακες εκπαιδεύονται όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και καθημερινές σε εβδομάδες βολής. Αφήνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας από την οικογένειά μας για να έρθουμε να εκπαιδευτούμε όσο πιο ρεαλιστικά και όσο πιο σε πραγματικές συνθήκες γίνεται. Η προσφορά στην πατρίδα για τους ανθρώπους αυτούς δεν σταματάει με το πέρας στρατιωτικής θητείας. Αντιθέτως, είναι μια υπόθεση ζωής και χωρίς κανένα δισταγμό προτρέπουν όσους θέλουν και μπορούν να αντιγράψουν το παράδειγμά τους.